Βρε καλό στη φίλη μου κουκλάρο, όπως πάντα, κάτσε κάτω να σε... Τι να πω τώρα και για αυτή τη γυναίκα μοναδική. Παραμένει να έρθει ο floor manager, παρακαλώ, ο κύριος Αντώνης, να σε καλωδιώσει, φιλενάδα. Γιατί ο floor manager μόνο στις γυναίκες τελικά που φοράει μικρόφωνο. Στο πρώτο μέρος του Κωνσταντά δεν έβαλε. Δεν θέλω τέτοια. Έλα ρε, το πειράζω. Είναι ανανεωμένος ο floor manager, ξυρισμένος. Κάνει και αποχή και από αλκοόλ, με είπε, στα backstage. Και λέει, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ρούλα Κατρανίδου είναι στο Bobby Knight! Με έχει φέρει όμως και η φίλη μου και μια κάρτα, παρακαλώ, κάμερα σε μένα. Μπορώ να κάνουμε ένα zoom την κάμερα, κύριε. Λοιπόν, η Ρούλα Κατρανίδου είναι σύμβουλος ένδυσης και καρτερόμπας, δηλαδή, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, δεν το έχω ακούσει μάλλον. Ναι, αυτό ξεκίνησε από την Αμερική. Εσύ τα πήρες κατευθείαν, κάτσε. Είπα να το φέρω. Το φέρεις. Θεσσαλονίκη. Θα τα αναλύσουμε όλα, Ρούλα μου, έτσι κι αλλιώς. Καταρχήν, πόσο σε αισθάνεσαι που είσαι στην εκπομπή του φίλου σου, γιατί έχουμε και μια φιλία τόσα χρόνια. Αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί είσαι φίλος μου τόσα χρόνια. Έτσι. Λέγαμε, θα γίνει αυτή η συνέντευξη κάποια στιγμή, θα γίνει. Θα γίνει, θα γίνει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να την κάνω. Νομίζω τηλεοπτικά με κάμερες έχεις οικειότητα ή σε έχω λίγο. Έχω πάει σε κάποιες εκπομπές, αλλά δεν είμαι και. Μπορεί να καθίσετε και πιο άνετα και πιο πίσω κιόλα, με εδώ ο άλλο σκηνοθέτη εδώ. Πολύ ωραία. Ο κύριος Γρηγόρης. Ναι, δεν είμαι και μαθημένη. Δεν είσαι μαθημένη, κύριε Γρηγόρη, κυρία Ρούλα. Εντάξει, έχω πάει σε 2-3 εκπομπές. Μπράβο. Τώρα πώς αισθάνεσαι στο δικό μας στούντιο με 1, 2, 3 και πόσους κάμεραμάν γύρω σου. Πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να νιώσεις ότι είσαι στο σπίτι σου, ναι, στο σαλόνι. Ωραία. Και ήρθε ο φίλος ο Πατσάρας και κάνετε κουβεντούλα. Ωραία, το τσιγάρο μου λείπει, Μπαμπίνο, γίνεται να ανάψει. Πάρω το. Ποιο είναι το τετραψήφιο, ρε παιδιά. Τετραψήφιο νούμερο. Ναι, ναι, 1142. Α, το ξέρεις, Το ξέρω, αλλά δεν θα κατήγγειλα ποτέ κανέναν. Α, ναι. Αν και είμαι καπνίστρια, όχι πολύ φανατική, αλλά είμαι. Εσύ που είσαι όμως του χώρου του styling, της μόδας και όλα αυτά, ευρωπαϊκά μυαλά. Να καταγγείλω. Δεν μπορείς να γίνεις, όχι. Συνάνθρωπό μου. Δεν μπορείς να αποδεχτείς να γίνεις Ευρωπαία και στο κομμάτι του τσιγάρου. Κοίταξε, εγώ Ευρωπαία είμαι εδώ και χρόνια, γιατί μεγάλωσα στο Μόναχο. Στον Μόναχο καπνίζει το πας. Όχι. Εδώ γιατί θες. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ να το μειώσω. Δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα και μου άρεσε πολύ το ότι βλέπω οικογένειες και βλέπω και παιδάκια σε χώρους που πρώτα δεν τα έβαζαν. Σε ένα καφέ, έτσι δεν σου λέω, σε βραδινά μαγαζιά. Μου άρεσε, δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα και με βοήθησε πολύ. Εμένα με ενόχλησε να τα κάνω πιο γρήγορα τα τσιγάρα και να τα κάνω μαζεμένα. Όχι, εγώ δεν βγαίνω ούτε έξω να καπνίσω, ειλικρινά. Α, ναι. Ναι, ειλικρινά. Πολύ. Σου λέει, άσε, μην το κάνω, λέω. Άλλο τώρα που το θεώρησα κάτι πάρα πολύ σωστό. Μπράβο. Ασχέτου ποιο το έκανε και ποιο το έφερε. Δεν έχει να κάνει, δεν μιλάω πολιτικά. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μητσοτάκης έβαλε τάξη στην Ελλάδα. Δεν σε πάω στα πολιτικά γιατί ξέρω ότι εκφράζει και πολύ. Όχι, από ό,τι γνωρίζω. Δεν εκφράζουμε. Θα μου πει στο τέλος τη συζήτηση. Γι' αυτό για άλλα πράγματα σε φωνάξαμε εδώ σήμερα. Έτσι ακριβώς. Γιατί θέλουμε να μα δώσει καταρχήν βαθμολόγησε με. Στιλιστικά. Είσαι πολύ σωστός, πολύ ωραίος. Λίγο το γιακά θα διόρθων. Δεν το σιδέρωσε η μάνα μου καλά. Μάλλον, ναι. Θα με βρεις μια γυναίκα γι' αυτό. Δεν φταίω στιλίστες γι' αυτό. Δεν έχω στιλίστα, έχω μαγαζί που με δίνει, είναι το Μόντα Λόκα. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη και πολλά φιλιά. Είναι πολύ ωραία και τον έχω γνωρίσει, ναι, σε ένα event και του στέλνουμε χαιρετίσματα. Μπράβο. Βεβαίως. Χαιρετίσματα στον Ελισέο, τον Δημήτρη, στο φίλο μου τον. Εννοείται, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Βέβαια. Τον Ελισέο. Και το Μόντα Λόκα που μας δίνει και θέλω γρήγορα, συγγνώμη. Παίρνω, θέλω ένα zoom το παπούτσι μου, την αρβίλα μου. Το είδα. Που γιατί η εταιρεία Pitbull μας βγάζει και παπούτσια. Και βγάλαμε και με το λογότυπο της εκπομπής. Το είδα. Αντώνη, δεν το είδες, τώρα το βλέπεις. Βες και την άλλη αρβίλα, παρακαλώ. Τι γράφει. Τραλαλά και Bobby Knight. Γιατί η Pitbull είναι μπροστά. Λες να βγάλω πολύ και. Πολύ ωραίο, το είδα. Σειρά παπουτσιών. Θες να βγάλουμε μαζί. Λες, θα πάρει κανένα ή εμείς οι δύο μόνο. Γιατί. Ας το ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν ξέρω. Αν δώσουμε πια στον πλάτρο που είναι, ένα Αντώνης και ένα Γρηγόρης. Βγάλετε τρία, θα πούμε το εργοστάσιο. Καλά είμαστε. Γελάει. Έλα, σπάσω λίγο τον πάγο, αγάπη. Όχι, όχι, καλά είμαι. Λοιπόν, τώρα εσύ θα με χαζέψεις. Διαβάζω την κάρτα. Σύμβουλος ένδυσης και καρταρόμπας. Τι εννοεί η ποιήτρια. Εγώ είμαι λαϊκό παιδί, χωριάτης, δεν ξέρω. Όχι, όχι, όχι. Όλοι είμαστε λαϊκοί. Σε λαό ανήκουμε, είμαστε λαϊκοί. Λίγο οι άντρες εμείς δεν τα πιάνουμε. Εγώ τώρα λοιπόν, και... αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε ένα σπίτι. Ναι. Και φτιάχνουμε. Σε οποιοδήποτε σπίτι ή επωνύμου, ρε παιδί. Όχι, σε οποιοδήποτε σπίτι. Όποιος δηλαδή. Οποιοδήποτε σε φωνάξει, πα στο σπίτι του και του κάνει την καρταρόμπα του. Γιατί κοίταξε να δει. Η καρταρόμπα είναι ένα θησαυροκυφυλάκιο τη μόδα.
Εντάξει. Και έχεις ξοδέψει χρόνο και χρήμα. Μπράβο. Πριν μου πεις τις χρήσιμες συμβουλές για όλους, πρέπει να μάθει ο κόσμος και για να εμπιστευτεί τη Ρούλα Κατρανίδου, ποια είναι η αποσχόλησή της, που του κάνει χρόνια αυτό το πράγμα, τι ακριβώς έχεις, πώς είμαι έχεις ασχοληθεί. Είμαι ενδυματολόγος. Μπράβο. Είμαι στυλίστρια. Έχω δουλέψει κατά καιρούς και στην τηλεόραση. Έχω κάνει κάποιες εκπομπές στην Ερτρία. Να αναφέρουμε, ρε παιδί μου, κάποιες συνεργασίες γενικά που έχεις κάνει. Βεβαίως και στη Σίλια Κρυθαριώτη που έχω κάνει backstage και σε κάποια καταστήματα σαν πολίτρια και σαν ενδυματολόγος. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι μέσα στο αντικείμενό μου. Αυτό το ήθελες δηλαδή εσύ από μικρό κορίτσι και έλεγες θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι, κάπως έτσι. Σου άρεσε από προσωπική γενικά χρήση. Γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με το ρούχο και να το παιδεύω. Να το πηγαίνω εκεί που θέλω. Και άμα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο zoom στην κυρία Ρούλα μας, δηλαδή στιλιστικά είναι πολύ προχώ το που έχω στη γλώσσα μου, με πρωτότυπη καλτσούλα. Τι είναι αυτό τώρα? Η καλτσούλα είναι μια ωραία δαντέλα σε μπλε ρουά και πάει πάρα πολύ ωραία με το ταμπά. Και όλο αυτό το δερματίνι. Είναι μια καλή δερματίνι. Τα ρούχα δεν χρειάζεται να είναι ακριβά, κορίτσια και αγόρια. Μπράβο. Για μένα πρέπει να είναι λίγο τσιμπημένη η τσάντα. Ωραία. Κατά τα άλλα είμαστε. Άρα να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Βεβαίως. Εσύ ήθελες να ασχοληθείς με το κομμάτι όλο αυτό. Ναι. Το αγαπούσες από μικρή, το έκανες. Ασχολήθηκες με εκπομπές και με πρόσωπα γενικά του καλλιτεχνικού και τη showbiz. Έχεις δώσει συμβουλές κάπου? Έχω δώσει σε κάποια. Έχεις κάνει συνεργασίες με κανέναν? Κάποιες λίγες συνεργασίες. Λίγες. Αλλά γενικότερα γνωρίζω και εγώ όλο το πάνω κάτω το βιογραφικό της Ρούλας. Έχει ανακατευθεί σε πάρα πολλά πράγματα και σε εκπομπές και σε φάση show και γενικότερα. Ναι. Με το κομμάτι της στυλίστριας και όχι μόνο. Και γενικά είσαι επίκαιρη στο κομμάτι ρούχων. Ναι. Το γνωρίζεις καλά, να το πω απλά. Εντάξει, το γνωρίζω. Ποτέ δεν τελειώνει το ρούχο. Ωραία. Συνεχώς και εξελίσσεται. Βεβαίως, συνεχώς και εξελίσσεται. Πάμε, γιατί έχεις να μας πεις χρήσιμα πράγματα, χρήσιμες συμβουλές για τις φίλες αλλά και για τους φίλους. Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο εγώ και σου λέω: Ρούλα, θέλω να με κάνεις την καρδερόμπα. Ναι. Τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία? Η διαδικασία είναι ότι έρχομαι στο σπίτι σου. Θα ήθελα πρώτα να έχεις φυσικά κάποιες κρεμάστρες και κάποια κουτάκια να υπάρχουν για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τακτοποίηση των πραγμάτων και ένα καθάρισμα των πραγμάτων. Κάποια ρούχα τα οποία σηκώνουν μεταποίηση να τα μεταποιήσουμε, γιατί είμαστε σε εποχές δύσκολες, αλλά εγώ δεν θέλω να το θέσω μόνο έτσι. Είναι ότι είναι θησαυροφυλάκιο, είναι μια περιουσία. Έχουμε ξοδέψει χρόνο και χρήμα και είναι πολύ ωραίο κάποια πράγματα να τα κρατήσουμε, να τα μεταποιήσουμε, να τα ανοίξουμε. Αν παχύναμε, να τα μικρύνουμε αν αδυνατήσαμε αντίστοιχα και φυσικά και να συμπληρώσουμε και κάποια κομμάτια. Μπορώ να βοηθάω τον πελάτη μου από κάποια καταστήματα τα οποία συνεργάζομαι, αλλά όχι με την έννοια του να παίρνω, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ποσοστό, σαν γνωριμία που έχω κάποια καταστήματα. Και να προστατεύσεις και τον πελάτη σου και καλύτερες τιμές. Λοιπόν, αλλά και γενικά και ο πελάτης μου από οποιοδήποτε μαγαζί, να συμπληρωθούν κάποια κομμάτια που υπάρχουν, που είναι βασικά και κομμάτια πασπαρτού, όπως τα λέμε κιόλας στο λεξιλόγιο μας εμείς. Αυτό κάνω. Παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος, το έχεις γνωστοποιήσει. Τώρα το ξεκίνησα. Α, τώρα είναι καινούριο ξεκίνημα είναι αυτό. Έκανα κανένα 2-3. Δείχνει ενδιαφέρον κάποιος κόσμος, αλλά πρέπει να γνωστοποιηθεί. Βέβαια. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε. Υπάρχουν δηλαδή άλλοι άνθρωποι στην πόλη που το κάνουν αυτό το πράγμα? Εγώ δεν έχω ακούσει. Γιατί ακούγεται και φαίνεται ότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι του παίρνω και την. Είσαι η πρώτη που το κάνεις. Ναι. Είμαι η πρώτη που το κάνω. Πιο πολύ έβαση που πιστεύεις θα έχουν οι γυναίκες ή άντρες αυτό? Οι γυναίκες. Πάντα χρειάζονται μια ειδική που λέμε. Βεβαίως, έπειτα αυτό το κομμάτι είναι πολύ βοηθητικό για τους συνδυασμούς. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα που έχει μια φούστα και μια μπλούζα και κάνει 2 συνδυασμούς ή 3. Εγώ θα τις βγάλω 10. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό σπουδάσαμε. Σπουδάσαμε χρωματολογία. Ξέρουμε πώς μπορούμε λίγο να ξεφύγουμε, πώς να συνδυάσουμε κάτι και με αυτό και με αυτό και με αυτό, που δεν θα τις πήγαινε στο μυαλό. Αυτός που όταν λέμε ότι σπουδάζεις και έχεις 10 γνώσεις παραπάνω. Εντάξει, είναι. Και έχεις τώρα ότι εσύ αγαπάς και όλο αυτό το πράγμα που το κάνεις, ναι, το έχεις σπουδάσει, έχεις ασχοληθεί με τον εαυτό σου, με φίλους, φίλες. Έχεις δουλέψει σε η μεγάλα καταστήματα. Μου, βεβαίως, ναι. Και όλο ξέρεις, αυτό. Όλο και γενικότερα είσαι μια γυναικάρα που προσέχεις τον εαυτό σου από όλες τις πλευρές, από πάνω μέχρι κάτω. Εμείς που σε ξέρουμε και σε βλέπουμε και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι, μια ωραία έτσι, υπηρεσία να το βαφτίσουμε. Βέβαια, είναι υπηρεσία.
Και εκεί πέρα, δηλαδή, αυτό μπορεί, κοστολογείται, είναι για μπορώ να το σηκώσουν όλοι ή είναι κάτι ιδιαίτερο? Όχι, είναι πάρα πολύ οικονομικό και είναι με την ώρα. Α, είναι με αλλά την είναι ώρα. Πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Μπαίνει σε μια διαδικασία, δηλαδή, ο κόσμος να τους ιδιάσει τα σύνολα, που λέμε. Και από εκεί πέρα όμως και μπορεί και να πάρω και κομμάτια που θέλουν μεταποίηση. Συνεργάζομαι με κάποιες μοδίστρες, οι οποίες μου κάνουν καλύτερη τιμή εμένα λόγω όγκου. Και να πάρω κάποια κομμάτια, να τα πάω εγώ και να τις τα επιστρέψω. Α, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ. Πάρα, πάρα πολύ καλό. Φυσικά κάνουμε focus στη Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω ότι... Κοίταξε, και Κοζάνη θα πήγαινα. Πλάκα κάνεις, δηλαδή χτυπήσα την Ευρώπη. Πάω και Αθήνα. Και μάλιστα μου έγινε και πρόταση στην Αθήνα. Να πας στην Αθήνα. Και είπα να μαζευτούν 2-3 για να πάω να το κάνουν, ναι. Έλα, έλα. Απλά στην Αθήνα θα είναι λίγο παραπάνω. Λίγο όμως, μη φανταστείς. Πολύ λίγο παραπάνω για να βγάλω κάποια έξοδα με τα εισιτήρια. Αυτό δηλαδή με μία επίσκεψή σου έχει κάνει ο άλλος. Αν ο άλλος έχει ανάλογα και τι χώρο έχει και τι βεστιάριο έχει ο καθένας και τι ντουλάπες, έτσι. Μπορεί να είναι μία δίφυλη ντουλάπα που να πάρει 2 ώρες, μία πεντάφυλη που να πάρει 5, ένα βεστιάριο που να πάρει και 10, έτσι. Μπράβο. Αυτό με μία φορά που θα πας είναι καλυμμένος ο πελάτης ή πρέπει για να μένα... επαναλαμβάνεται και 2 φορές το μήνα ή μία φορά το τρίμηνο? Πώς πάει για μένα αυτό? Θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 2 φορές το χρόνο. Σεζόν. Χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι. Μπράβο. Τόσο άρα απλά. Πιάνουμε τις εποχές του χρόνου. Ναι. Για αλλαγές. Γενικότερα, πώς βλέπεις τα πράγματα με τα ρούχα, ελληνικές εταιρείες, να εμπιστευώ, είπες κάτι στην αρχή πολύ σημαντικό. Το καλό ρούχο δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και ακριβό. Όχι, εγώ αυτή τη στιγμή το ρούχο μου είναι αυτό, πάρα πολύ φθηνό αυτό που φοράω. Αυτό όμως που λέει και απ' την άλλη, ό,τι πληρώνεις παίρνεις, ισχύει? Κοίταξε να δεις, ισχύει σε πολύ λίγα πράγματα. Ίσως ένα πολύ καλό πανοφόρι, να είναι καλύτερο το ύφασμα, να είναι από κασμίρ, από μαλλί. Όχι. Η μόδα είναι τώρα άπλετα φθηνή. Υπάρχουν και πολύ ωραίες ελληνικές εταιρείες και εδώ στη Θεσσαλονίκη πολύ ωραία μαγαζιά ελληνικά που πρέπει να τα προτιμάμε και να στηρίζουμε τον τόπο μας, γιατί πολύ ωραία τα μεγάλα μπραντ, αλλά τα παίρνουν άλλοι παιδιά. Ένα είναι αυτό. Και επίσης τα ελληνικά προϊόντα πρέπει να τα εμπιστευόμαστε, γιατί είναι και καλά ποιοτικά. Δεν πρέπει Μην πάμε στην ποιότητα τώρα, γιατί η ποιότητα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τώρα που θα τη βρεις πολύ δύσκολα, αυτό που λέγαμε παλιά, το ύφασμα, το καλό, το μετάξι, το καθαρό. Αυτά τώρα δεν υπάρχουν. Όχι. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως και από χώρες του εξωτερικού, δηλαδή πάρα πολύ, δηλαδή πάνε που ψαλίζουν το οικονομικό, το φθηνό, το κινέζικο που λέμε. Φυσικά. Ναι, βλέπεις από τις μεγαλύτερες στάρ και στο Hollywood και στην Ευρώπη που εγώ έχω βαρεθεί να τις βλέπω με κομμάτια από μπραντ, μεγάλο μπραντ. Βέβαια. Ναι, αλλά όμως ποιοτικά που θέλω να αναφερθώ ότι από κάποιες εταιρείες που είναι από έξω, όχι τους μεγάλους οίκους, τις εταιρείες που... Εντάξει, ναι, δεν μιλάμε. Βλέπε, λέμε, ρε παιδί μου, το ελληνικό είναι πιο γερό, πιο ποιοτικό, πιο. Είναι πολύ καλά. Για να το πάρεις μια φορά δύο και να σου χαλάσει, για να σου σκιστεί. Όχι, είναι πολύ καλά τα ρουχαλάκια μας και να τα προτιμάμε και να προτιμάμε και τους τοπικούς εδώ. Γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που δίνουν αγώνα και κάνουν θυσίες για να κρατήσουν τα μαγαζιά τους. Σωστό. Και εμείς τα αφήνουμε. Πώς γίνονται, πώς βλέπεις τώρα εδώ τις φίλες Θεσσαλονικές, γενικότερα τις ελληνικές Θεσσαλονικές, υπάρχει καλός συνδυασμός, υπάρχει γούστο, ντυνόμαστε καλά? Κοίταξε. Πάντα υπάρχει και το γούστο, και το καλό, και το μέτριο, και το κακό. Θέλουν λίγο δουλίτσα. Δώσε λίγο συμβουλές τώρα, σε μια ψηλή γυναίκα, σε μια παχουλούλα γυναίκα, σε μια κοντή, ανάλογα και για τον άντρα αντιθέτως. Αυτό τώρα είναι να κάνουμε μάθημα σωματέτυπο. Μία γυναίκα η οποία έχει παραπάνω κιλά, καλά είναι να φορέσει ένα μικρή κολλιέ γιατί ψηλώνει. Πολύ ωραία είναι να φοράει μονοχρωμία στο παπούτσι γιατί και αυτό της δίνει ύψος. Μπράβο, τέτοια κολπάκια θέλω, μυστικά κολπάκια, αλλά δείχνουμε ωραία. Γιατί ωραίοι. Και αυτό της δίνει ύψος. Είναι πάρα πολύ τάση στους άντρες τα κουστούμια, πάλι μονοχρωμίες και το πανοφόρι. Είναι πολύ τάση στις γυναίκες οι τονισμένοι ώμοι και τα φουσκωτά μανίκια που έρχονται και πολύ δυναμικά το καλοκαίρι και την άνοιξη, πάρα πολύ δυνατά. Γενικά θα δούμε πολλή αναγέννηση, στέκες στο κεφάλι, τα βλέπουμε ήδη και όλο το χειμώνα που προχωράει και βαδίζουμε. Πολύ το φλωράλ το καλοκαίρι. Άρα το 20 τώρα που μας μπήκε γενικότερα χρώματα είναι που πολύ αναγεννησιακά, πολύ... είναι η εποχή που μπορούμε να τα φορέσουμε, πίστεψέ με, όλα. Όλα. Αρκεί, ναι, ακόμη και vintage κομμάτια. Αρκεί να κάνουμε σωστούς συνδυασμούς και το κυριότερο που λέω πάντα, να μπορούμε να τα πουλάμε εμείς ίδιοι, να τα υποστηρίζουμε. Σωστό γι' αυτό.
Άρα και κάποιος δεν πρέπει να πάει, δηλαδή, που λέμε πάει το π.χ. το μαύρο. Δεν σημαίνει το μαύρο που πάει σε σένα ή σε μένα. Κοίταξε, χρωματικά υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις. Καλό είναι οι ξανθιές να κοιτάνε πιο σκούρες τις αποχρώσεις, αυτό πιο μπορντό και οι μελαχρινές πιο... Μόδα, ναι, λένε, ναι, κάποιοι συνάδελφοί σου γενικότερα και του χώρου της ένδυσης και όλα αυτά. Μόδα είναι αυτό που σου πάει. Και όχι μόδα, όχι, αυτό που όχι, λένε... Όχι. Η μόδα είναι αυτό που σου πάει και υποστηρίζεις, αλλά όχι τόσο απόλυτα. Υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Μπράβο. Αυτά όλα τα τρικά και τα μυστικά ομορφιάς, η Ρούλα νομίζω είναι η πιο ειδική για να μας τα πει σε όλους μας. Έτσι δεν είναι? Ναι, είναι η δουλειά μου αυτή. Είναι η δουλειά. Είναι η δουλειά μου. Πώς μπορεί να βρει κάποιος όμως τη Ρούλα? Από social media? Από το Facebook και από το Instagram, ναι. Μπορείς να δώσεις και τα στοιχεία σου δημοσίως στον κόσμο, αν θες να τα μοιραστείς εδώ. Μπορείς να δείξεις στην κάρτα μου ένα κοντινό πλάνο. Είναι καλό όμως όταν αναφέρεις και προφορικά, άμα ναι, τηλέφωνο στον αέρα δεν δίνουμε, δεν νομίζω. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί το έβγαλα στις κάρτες και παντού τώρα το τηλέφωνο και το έχω και στο Facebook, το έχω και στο Instagram. Επειδή γυαλίζει η κάρτα σου και είναι με χρυσά, είναι λοιπόν, gold. Το Facebook είναι Ρούλα Κατρανίδου με ελληνικά και το Instagram είναι Ρούλα Κατρανίδου στα... Λατινικά. Στα λατινικά. Σύμβουλος Ρόλης Κανταρόβας. Αυτό υπάρχει στο εξωτερικό και το έφερες εδώ? Αυτό, ναι, ξεκίνησε στο εξωτερικό, ναι, στο εξωτερικό. Και έκανα μία σκέψη, επειδή το επάγγελμά μου είναι ελεύθερο και επειδή είναι και εποχές δύσκολες και όλοι δίνουμε τον αγώνα μας, ασχέτου που είμαι και σε κάποια καταστήματα στις πωλήσεις σαν, και σαν πολιτρία και σαν ενδυματολόγος, σαν σύμβουλος, σκέφτηκα ότι επειδή υπάρχει κάποιος χρόνος, να κάνω και αυτό. Σωστό. Τι πρέπει να προσέχει η Ελληνίδα και ο Έλληνας στις αγορές του και γενικότερα? Τι συμβουλές έχουμε να δώσουμε στον κόσμο στο κομμάτι ρούχων, αγοράς? Τι πρέπει να προσέχουμε γενικότερα? Κάποια... Να προσέχουμε πολύ και να εξετάζουμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Τι λείπει από την καρταρόμπα και τι πρέπει να συμπληρώσουμε για να γίνει μια σωστή καρταρόμπα. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε τα 5 βασικά κομμάτια, δηλαδή ο άντρας, για να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα, θα πω μόνο για τον άντρα, είναι ότι πρέπει να έχει ένα μπλε σκούρο κουστούμι, ακριβό, ένα ακριβό sneakers, ένα ακριβό καλό παπούτσι, ένα ακριβό τζιν παντελόνι και άσπρο πουκάμισο και όλα τα άλλα φθηνά. Α, ναι. Είπες τώρα μυστικό που δεν ξέραμε εμείς. Ναι. Και όλα τα άλλα γίνονται. Μετά και όλα και... τα άλλα φθηνά. Και ένα ακριβό καλό πανοφόρι και όλα τα άλλα φθηνά. Το παπούτσι δεν πρέπει να είναι ακριβό, ρε φίλε. Είπα και sneakers και τύπου Oxford, loafers, είπε... ανάλογα τι παπούτσι. Άρα το focus μια γυναίκα όταν βλέπει έναν άντρα είναι το πού πάει το μάτι. Για να μας χρησιμοποιήσει. Εμένα το μάτι μου προσωπικά, Σαρούλα, πηγαίνει στο παπούτσι και στην κάλτσα. Και στην κάλτσα. Πολύ. Πού βλέπει την κάλτσα? Πολύ, εντάξει. Άμα... καταλαβαίνει σε τέτοιε. Όταν θα καθίσει κάποιος ή θα είναι κάπου, μου λες, είμαι σε ένα καφέ. Σωστό. Λοιπόν, αυτό που λέει η Ρούλα είναι ότι focus οι γυναίκες κάνουν και από αυτό που μιλάς με τις φίλες σου, βρε. Ναι. Παπούτσι, κάλτσα, εσύ κοιτάς παπούτσι, κάλτσα. Οι φίλες γενικότερα νομίζω πάει στο παπούτσι. Νομίζω και περισσότερες γυναίκες στο παπούτσι. Και ρολόι, έχω ακούσει από κάποιες φίλες μου. Ότι ναι, προσέχουν σε έναν άντρα. Ναι. Το ρολόι σωστά, και το παπούτσι, σωστά σου λέει. Ναι, σωστά. Εντάξει, γούστα είναι τώρα κάθε γυναίκα, εννοεί, μπορεί να κοιτάξει και όλα αυτά. Εννοεί. Στο κάθε. Ο κάθε άντρας έχει τη δικιά του προσωπικότητα στο φινάλι, να πούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα οι Θεσσαλονικές κάνουν καλούς συνδυασμούς. Προσέχουν, ναι. Γιατί φημίζουν ότι οι γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, λέει, είναι οι πιο top οι Θεσσαλονικές. Γιατί περιποιούν τον εαυτό τους, ξέρουν τον αντίον. Εαυτό τους, ναι, υπάρχει να... το καλό, το κακό και το μέτρο. Υπάρχει όμως και το τραβηγμένο που μας λένε οι φίλες οι Αθηναίες. Ότι η μία πάει για καφέ το μεσημέρι στην παραλιακή και νομίζει ότι θα πάει το βράδυ στα μπουζούκια. Και δίνεται το μεσημέρι υπάρχει, έτσι. Ναι, είναι παρατραβηγμένο, λέει κάποια. Εντάξει, υπάρχει και αυτό, σου είπα. Υπάρχει το καλό, το κακό και το μέτριο. Τα είπα όλα με αυτές τις τρεις λέξεις. Έτσι. Εντάξει, εγώ λίγο τα αναλύω πιο πολύ. Ναι. Για να καταλαβαίνουν και όλες οι φίλες και οι φίλοι τι λέμε. Οι άντρες είναι εντυνόμαστε σε καλό επίπεδο γενικά στους δρόμους που βλέπεις? Όχι. Πήγα στη Ρώμη τον Οκτώβριο με την κόρη μου. Αυτό το ματάκι μου χόρτασε να βλέπει μπλε σκούρο κουστούμι. Δεν έβλεπα άλλον άντρα. Μόνο μπλε σκούρο κουστούμι. Ήθελα να μείνω στη Ρώμη μόνο γι' αυτό. Όχι, άντρες δεν βλέπω. Δυστυχώς. Σαν ποσότητα μιλάμε. Δεν μιλάμε ότι δεν υπάρχουν και καλοντημένοι έτσι. Να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Σαν ποσότητα, όχι. Είμαι απελπισμένη από τους άντρες. Και στη Θεσσαλονίκη που ζεις και βλέπεις, δηλαδή στους δρόμους, δεν βλέπουμε περιποιημένους Θεσσαλονικιούς. Καθόλου. Αντίστοιχα, η Αθήνα εντείνεται πιο καλά. Στους άντρες νομίζω γενικά υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Α, ναι. Ναι. Δεν προσέχουμε γενικά, δηλαδή, το ντυσιμό μας. Νομίζω, ναι.
Γι' αυτό βγήκε εσύ τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας βάλει στη σειρά. Τι πάει, τι πρέπει να γίνει. Θα σας βάλω. Χρειάζονται τέτοια άτομα σαν και εσένα να προτείνουν και να κάνουν. Βεβαίως. Ναι, αλλά να πω και κάτι άλλο. Ευθύνεστε και εσείς οι γυναίκες. Γιατί οι περισσότεροι που είναι δεσμευμένοι συμβουλεύονται και τη γυναίκα που έχουν. Η γυναίκα φασιδερώσει, η γυναίκα θα προτείνει στον άντρα. Ναι, εννοείται. Που το ετοιμάζει τα ρούχα, ο άντρα φύγει για δουλειά ή πάνε ή θα βγούμε έξω. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει το μέτριο, το καλό και έτσι. Το κακό. Να μην τα πούμε. Πες μου στην Ελλάδα τώρα γενικότερα. Βαθμολογίες, τι θάλασσες, ποιους από γνωστούς και επώνυμους. Γενικότερα στην τηλεόραση, στο τραγούδι, στη showbiz γενικότερα. Δεν θέλω να δώσω βαθμούς, δεν θέλω να θεωρήσω τον εαυτό ποιο μου. Θα ότι... ποιος θα δεν εστατήσεις, ποιος δεν σου αρέσει και ποιος θα σου αρέσει. Θα ήθελα να διορθώσω την Ελένη Μενεγάκη. Η Μενεγάκη δεν τίνεται, σωστά πιστεύω. Όχι, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το στυλ της Ελένης. Μεμονωμένα υπάρχουν κάποια πολύ ωραία outfit, έτσι προς Θεού. Ναι. Όχι καθόλου. Άρα να αλλάξει τη λίστρια η Μενεγάκη. Τώρα δεν θέλω να. Το λέω εγώ, πρέπει να το λέω. Είναι συνάδελφο, δεν θέλω να το θέσω έτσι. Μπορεί. Είναι του γούστου. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι κακό να λε τη δημοσιογραφία. Σαν άνθρωπο δεν ξέρω, δεν μπορώ να την κρίνω και δεν κρίνω αυτό. Δεν κρίνουμε ανθρώπου. Εδώ κρίνουμε τα γούστα. Στο γούστο σου λε δεν. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλ τη Βανδύ. Βανδύ. Πάρα πολύ. Ναι, η Δέσποινα λένε που ακούω κι εγώ. Θεσκορδά. Και η Φεούλα μ' αρέσει, μερικές φορές με χαλάει, αλλά γενικά μ' αρέσει. Μου είναι και πολύ συμπαθής γιατί είμαστε κυδροχόοι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είμαι ρατσίστηρα σε αυτό. Ποια έχει το πιο ωραίο κορμί για να ντύσεις, ρε παιδί μου, από αυτούς τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Τώρα ωραία κορμιά, από κοντά δεν τις ξέρω τις κυρίες. Η Φέη Σκορδά που λένε ότι έχει πολύ ωραίο σώμα και ψηλό πόδι. Δεν τις ξέρω από κοντά για να μπορέσω να πω. Η τηλεόραση αλλάζει, αλλιώς την έχεις επαφή face to face. Έτσι. Λογικό, λογικό. Νίκος Μουτσινάς. Βλέπουμε. Βλέπουμε Νίκο Μουτσινά, αγαπάμε με Νίκο Μουτσινά. Γίνεται καλά ο Νίκος. Θα σου πω, θέλω να πω και κάτι, ότι έτυχε, δεν θα πω τι, πού και πώς, να γνωρίσω τη μητέρα του. Και να της πω πριν από πάρα πολλά χρόνια, ότι αυτό το παιδί θα φτάσει πολύ ψηλά και μου λέει λες. Και έτσι λέω, λέω. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Δεν είναι ζωή η κυρία βέβαια. Βέβαια. Βλέπω Νίκο Μουτσινά, μ' αρέσει ο Νίκος πολύ. Μ' αρέσει, έχει μια μεσότητα που αγαπώ πολύ. Τώρα για τον ντύσιμο, εντάξει, κάποιες φορές μ' αρέσει, κάποιες φορές το βλέπω και θλίβομαι. Αλλά εντάξει, έχει αυτή την αμεσότητα που νιώθω έτσι όμορφα μαζί του. Ναι, και έχουμε και έναν κοινό φίλο, τον Σταύρο τον Πλουμιστό. Πολύ καλό φίλο. Τι Σταύρος? Ο Σταύρος είναι. Έχει σχέση με τον χώρο, βέβαια, που είναι συνάδελφος. Όχι. Καμία σχέση με τηλεόραση και με τη δουλειά μας. Είναι επικοινωνιολόγος και έχει χτίσει το εφαίρεσθε και τέτοια. Και είναι φίλος του Νίκου. Ναι, είναι και του Νίκου και δικός μου πολύ. Άρα του δώσει και χαιρετίσματα τους ανθρώπους. Εννοείται, του δώσω. Σταύρο, Νίκο, έχετε χαιρετίσματα από την κυρία Ρούλα. Θέλω πραγματικά ο Μουτσινάς να σχολιάσει το καλτσάκι μου. Ναι, θέλω να πει για το καλτσάκι μου. Ό,τι και να πει θα το δεχτώ. Ειλικρινά δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να πει κάτι για το καλτσάκι. Λοιπόν, τα μόνο για το καλτσάκι να πει και για το ας πάνω σύνολο. Ας πει για όλο. Άμα δεν μπορούσε να κάνει να σηκωθεί και όλο, θα σε δει από πάνω μέχρι κάτω. Θα σηκωθώ. Θέλω λίγο την κάμερα στην κυρία Ρούλα. Σήκω λίγο όρθια και ξανακάτσε μετά. Και έτσι. Μισό λεπτό. Νικό. Από πάνω μέχρι κάτω, παρακαλώ, κρίνε Νίκο Μουτσινά την κυρία Ρούλα Κατρανίδου που είναι και άνθρωπο τη δουλειά. Νομίζω θα πάρει καλή βαθμολογία, δεν νομίζω. Ό,τι και να πάρω θα είναι δεκτή προς Θεού. Ναι, εντάξει. Ο Νίκος ξέρει να κρίνει. Σαν τι κρίνει ο Μουτσινάς, δεν κατάλαβα. Κρίνει γιατί του αρέσει να το κάνει. Σαν αγούστο. Δηλαδή, σήμερα μου αρέσει η μπλούζα του Γρηγόρη. Θα σου πω την αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές τα λέει καλά, είναι και κάποιες φορές που κάνει λάθη. Υπάρχει λες άνθρωπος που ξέρει από styling. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Νομίζω ότι είναι. Αλλά λέει και σωστά, αλλά λέει και λάθος πολλές φορές. Μάλιστα. Λέει πολλά λάθη. Άλλο που θαυμάζεις που τίνεται σωστά και ωραία, κανένα τραγουδιστή ή κανένα παρουσιαστή. Γιάνκας Γιώργος. Έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Δεν βλέπεις Γιάνκα, ε. Όχι. Όχι. Η Ελένη Τσολάκη μ' αρέσει πολύ. Α, Τσολάκη, είναι. Και τη συμπαθώ και πολύ, χωρίς να την ξέρω. Νιώθω μία συμπάθεια για αυτό το κορίτσι. Έχει συμπάθεια. Αλλά μου αρέσει το στυλ της, ναι, μου αρέσει. Μου αρέσει το σωματέτυπό της και στην ηλικία της που βάζει κάποια πράγματα. Γιατί το ρούχο έχει να κάνει και ηλικιακά. Ειδικά για τις κυρίες 40+, 50+, δεν θέλω να παλιμπεδίζουν. Ναι. Αυτό το έχω πει και άλλες φορές. Ποια είναι. Στο ραδιόφωνο που έχω βγει, δεν θέλω να πω ονόματα και να εκθέσω, αλλά δεν είναι όμορφο να είμαστε δίπλα στη 16χρονη ή 18χρονη κόρη μας και να μην ξεχωρίζουν ποια είναι η μάνα και η κόρη. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει το πιο ήσυχο ντύσιμο, 40+, 50+, το πιο minimal, το πιο κομψό.
Το πιο sick. Πάντως, άμα βρείτε, όχι δημοτικολογικά, άμα βρείτε τη Ρούλα με την κόρη της έξω, είναι δύο κούκλες. Και λες τώρα αυτές είναι αδερφές. Τι, κάτσε, μισό λεπτό, ρε φιλενάδα. Ωραία γυναίκα είσαι κι εσύ. Και η κόρη σου είναι μια κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, εντάξει, δεν είναι μόνο δημοτολογικά, άμα είναι οι άλλοι και αισθάνεται νέα, ή δεν κατάλαβες. Δεν έχει να κάνει, δεν αισθάνομαι, μπορεί να αισθανόμαστε νέες οι γυναίκες 40+ και 50+, να είμαστε φρέσκες στο πρόσωπο, με τις επεμβάσεις που μπορεί να κάνουν κάποιες κυρίες, με τις κρέμες, με όλη αυτή την επιστήμη, τέλος πάντων, που εξελίχθηκε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε και δεν πρέπει να είμαστε πιο κομψές. Είναι πιο sick. Είναι πιο sick, πίστεψα, είναι πολύ πιο sick. Σωστά. Νομίζω ότι πάνω κάτω δώσαμε κάποια χρήσιμα έτσι τρικάκια. Ας αφήσουμε και κάποια κρυμμένα μυστικά για να κάνουμε και τη δουλειά μας, Μπάμπη. Σωστό και αυτό. Δηλαδή πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αν τα πούμε όλα εδώ, ποιος θα μας πάρει τηλέφωνο. Σωστό και αυτό. Θα μας ξανάρθεις κι άλλη φορά να μας πεις κι άλλα πράγματα. Με χαρά ότι περνάει τηλεοπτικός χρόνος. Το ξέρεις. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, λέει ο Στράτος Γιονυσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πέρασες καλά. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν λίγο σύντομο. Δεν ήταν σύντομο. Το είπαμε μας. Τόσο όσα έπρεπε να πούμε. Μπράβο. Θα έχουμε και ζωντανές εικόνες. Μπορούμε να φέρουμε και κανένα μοντέλο την άλλη φορά, παιδιά. Μπορούμε να μας κάνει συνδυασμού και... τι πάει με τι. Να το οργανώσουμε μια ωραία κατάσταση. Μπορούμε να φέρουμε και ρούχα από κατάστημα. Μπράβο. Θέλω να μου το οργανώσει την επόμενη φορά. Βεβαίως, να φέρουμε αγόρια, κορίτσια. Μπορούμε. Να τα φοράνε και να τα δείχνουμε και να μας λες τι θα πήγαινε με τι. Mm-hmm. Και να τα αλλάζεις ταυτόχρονα. Και αν θέλεις, μπορούμε να το κάνουμε προς την Άνοιξη για να ξεκινήσουμε με τη μόδα. Πάρα Άνοιξη, πολύ ωραίο. 2020. Σωστό. Εύχομαι σε όλους καλή χρόνια, μια που είπα και 2020. Να μας πάει καλά, αν και το βλέπω δύσκολο. Έλα, βρε, μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι, απλά είμαι ρεαλίστρια. Μάλιστα. Παρακολουθείς και τα πολιτικά δρόμενα σου ή όχι? Θέλεις να με ρωτήσεις για τις πολιτικές μου? Ναι, νέα κυβέρνηση, τι βαθμολογία βάζεις και τι έχεις να πεις για την αλλαγή από Τσίπρα Μητσοτάκη? Δεν θέλω να κρίνω γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα δώσω έτσι διπλωματική απάντηση. Δεν θες να κρίνεις γιατί είναι ακόμα νωρίς. Εντάξει, δίνουμε περίοδο χάριτος στο καθένα στη ζωή. Έτσι ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ρούλα Κατρανίδου, κυρίες και κύριοι, σύμβουλος ένδυσης και καρδαρόμπας. Στα social media θα τη βρείτε, γιατί είναι καλή, ενημερώνει. Και φυσικά θα αναλάβει και να ξεκινήσει από εμάς πρώτα. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα με κάνεις λίγο ωραίο, να βγαίνω ωραία στο Bumpy Night. Εννοείται. Θα σε πάω στο Monta Loca εκεί στα παιδιά να με διαλέξεις. Εγώ, βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, κλείνει το Bumpy Night με όμορφες συμβουλές που σας δώσαμε για το πώς θα τίνεστε και εσείς οι ωραίες κυρίες και οι ωραίοι κύριοι. Καλό βράδυ από εμάς. Να δώσουμε περαστικά στο έτερο νήμιση Ιωάννα Καραγιαννίδου. Στο επόμενο επεισόδιο θα είναι ξανά μαζί μας. Φιλάκια, καλό βράδυ σε όλους!